μου επιτρέπετε. Ναι. Θέλω πρώτα να ρωτήσω για την αξιοπιστία. Γιατί μόλις ακούσαμε λίγο πριν από σας τον Υπουργό Οικονομίας, που μας είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης υποσχέθηκε ότι πρώτα θα χτίσει την αξιοπιστία και μετά θα ζητήσει τη μείωση των στόχων. Εσείς τώρα μας κάνατε μια ομιλία που είπατε ότι έχετε όλη την αξιοπιστία. Σας πιστεύουν οι αγορές, σας πιστεύουν οι πολίτες, σας πιστεύουν οι Ευρωπαίοι. Γιατί δεν πήγατε τώρα να προσπαθήσετε να μειώσετε? Άρα ήδη έχετε χτίσει την αξιοπιστία, αν σας κατάλαβα καλά. Δεύτερον, και αυτό δεν είναι εναντίον εσάς, είναι μια κόντρα με τους νομικούς γενικά και δικούς μας και δικούς σας. Έχετε ένα έλλειμμα στους αριθμούς. Γιατί η αξιοπιστία έχει σχέση με τους αριθμούς. Και εμείς έχουμε μια ανησυχία για αυτό το προϋπολογισμό, για πώς βγαίνουν οι αριθμοί. Και θέλω να σας θυμίσω ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία να μην επιστρέψουμε στην κατάσταση πριν από το 2009. Γιατί είχαμε πολλούς προϋπολογισμούς το 2009 που λέγαμε ότι θα πιάσουμε στόχους μέσα από μη παραμετρικούς μέθοδους, μεθόδους, δηλαδή ότι θα πάρουμε τόσο από τη φοροδιαφυγή που υπόσχονταν και κυβερνήσεις δικιάς σας και κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει αυτό. Μεγάλος αριθμός βγαίνει ότι θα φτάξετε στους στόχους από την φοροδιαφυγή. Μεγάλους αριθμούς για πόσο θα κόψετε από το κράτος σε υπηρεσίες, σε ηλεκτρικό ρεύμα, σε φάρμακα, σε το κομμάτι που είναι για αυτό που αγοράζει το κράτος. Μεγάλο κομμάτι που βγαίνει από την ανάπτυξη το 2,8, το αμέσως μετά πιο ψηλή βελτίωση είναι 2,4. Και σας ρωτάω, ως Υπουργός Συντονισμού Επικρατείας, ότι έχετε μια υποχρέωση με αυτά που εγώ βλέπω ως οικονομολόγος και εσείς ως νομικός, να μην επιτρέψετε να επιγυρίσουμε στην προ-2009 εποχή, όπου κλείναν οι προϋπολογισμοί με αυθαίρετους αριθμούς για την ανάπτυξη, με αυθαίρετους αριθμούς τι θα μαζέψουμε για τη φοροδιαφυγή, με αυθαίρετους αριθμούς τι μπορούμε να οικονομήσουμε από το κράτος. Δεν μπορεί να μου το επιβεβαιώσετε τώρα, αλλά σας το λέω ότι πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί όντως η χώρα έχει κερδίσει μια αξιοπιστία και δεν είναι πολύ δύσκολο να τη χάσει. Ευχαριστούμε. Κύριε Υπουργέ,